από το καλό στο καλύτερο οδεύει η λειτουργία του μοναδικού νοσοκομείου στο νομό Σερών, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες του Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών στις ΣΕΡΕΣ, Βαγγέλη Παπαμιχάλη, όταν κάποιος αντιμετωπίζει ουρολογικό πρόβλημα, θα εξεταστεί από ποια ειδικότητα είναι διαθέσιμη. Την απουσία ουρολόγου την αντικαθιστούν ο ορειλά, ο ορθοπαιδικός, ο γυναικολόγος ή ο χειρουργός. Το νοσοκομείο πώς λειτουργεί? Το νοσοκομείο λειτουργεί με την ίδια κακή κατάσταση, γιατί δεν είναι, αν το συγκρίνουμε με αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει ως νοσοκομείο σε ένα νομαρχιακό νοσοκομείο το 2023, δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει. Και συνεχώς με τον τρόπο που συνεχίζεται η λειτουργία του και η πολιτική η οποία εφαρμόζεται, αρχίζει και η πολιτουργή όλο και περισσότερο. Γιατί αντί να βλέπουμε στελέχωση, αρχίζουμε και βλέπουμε περαιτέρω υποστελέχωση. Δηλαδή, αυτά που δεν συζητούσαμε πριν κάποιο διάστημα, τώρα τα έχουμε. Έχουμε κλειστές κλινικές. Έχουμε κλινικές που μείνανε χωρίς γιατρούς πια, όπως είναι η ουρολογική, και δεν μπορούμε να καλύψουμε τα ουρολογικά περιστατικά. Τη μία μέρα ο ρηλά, την άλλη μέρα ο ορθοπαιδικός, την τρίτη μέρα ο γυναικολόγος και κάποιες μέρες ο χειρουργός. Ανάλογα δηλαδή σε ποια μέρα θα πέσετε. Ο κύριος Παπαμιχάλης επιρρύπτει ευθύνες στη διοίκηση του νοσοκομείου, στο Υπουργείο Υγείας και στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, με τις παραιτήσεις γιατρών στα νοσοκομεία της χώρας να πέφτουν σοριδών. Την ευθύνη θα την πάρει και την έχει αποκλειστικά η διοίκηση του νοσοκομείου Σερών και το Υπουργείο Υγείας, μαζί με την τέταρτη ΥΠΕ. Γιατί όταν υποστελεχώνεις ένα νοσοκομείο και το φέρνεις σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να περιμένεις ότι θα έχεις ασφαλείς υπηρεσίες υγείας. Θα σας πω, αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, ότι μόνο στον τελευταίο μήνα έχουν παραιτηθεί σε άλλα νομαρχιακά νοσοκομεία η διευθύντρια του παθολογικού στο Ρέθυμνο με λειτουργία της παθολογικής κλινικής εκεί, κατηγορώντας τις συνθήκες εργασίας. Η διευθύντρια της παθολογικής κλινικής του Μεσολογγίου, η οποία πλέον και εκεί υπολειτουργεί η κατάσταση, καταγγέλλοντας τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια στις υπηρεσίες. Στη Δράμα έχουν μείνει 2 παθολόγοι και φτάσαμε στο σημείο σε εφημερία να εφημερεύει γενικός γιατρός για να καλύπτει τα παθολογικά και να καλύπτει την παθολογική κλινική. Αν αυτό το Υπουργείο Υγείας το θεωρεί ασφάλεια σε υπηρεσίες υγείας και το θεωρεί ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν τα νοσοκομεία το 2023, μας συγχωρείτε, αλλά εμείς αυτά τα βλέπουμε ως μεσαίωνα.